πρώτο σέλιδο των Financial Times με τίτλο «Ανάρπαστα έγιναν ελληνικά ομόλογα αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ». Η Βρετανική Οικονομική Εφημερίδα υποστηρίζει ότι από τις εντολές αγορών τα 1,3 δισεκατομμύρια προήλθαν από τους αναδόχους. Γεγονός που δείχνει, όπως λέει, την εντυπωσιακή ζήτηση για ομόλογα χωρών της περιφέρειας της Ευρωζώνης. Το πρακτορείο Associated Press λέει ότι η Ελλάδα αρχικά ζητούσε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το Bloomberg τονίζει τη σημαντική αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού σε χαμηλά 4 και πλέον ετών. Ισχυρή ζήτηση για τα ελληνικά ομόλογα, λέει στην πρώτη της σελίδα η αμερικανική Wall Street Journal, ενώ το δίκτυο CNBC αναφέρει επίσης στην πρώτη του σελίδα ότι η Ελλάδα πουλά μακροπρόθεσμα ομόλογα για πρώτη φορά από το 2010 με επιτόκιο 4,95%. Πρωτοσέλιδη επιτυχία της σημερινής δημοπρασίας και στο γερμανικό τύπο, ενώ η γαλλική οικονομική εφημερίδα Les Echos μιλά για θριαμβευτική επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές. Τώρα, πριν από λίγη ώρα, η εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε ότι η επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές είναι ένα πολύ καλό νέο και ενθαρρυντικό σημάδι για την ίδια τη χώρα αλλά και για την Ευρώπη, Λίνα.